Τι ήθιστε. Επομένως η κυρία Βάκη έχει τον ίδιο χρόνο με τον κύριο Λοβέρδο, τρία λεπτά. Ορίστε κυρία συνάδελφε. Να ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και για ένα λεπτό, καταρχάς εκφράσεις όπως φασίστες σταλινικοί, οι οποίοι απάδουν και προς το χώρο που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο νότο της δημοκρατίας, απάδουν προς τον κοινοβουλευτισμό και τα κοινοβουλευτικά ήθη. Παρακαλώ πολύ να παληθούν από τα πρακτικά ή να τους ανακαλέσει ο συνάδελφος. Τώρα, τα περί Χαλκίων και παραποιημένων στοιχείων δεν καταλαβαίνω που τα βρήκε. Και τώρα όσον αφορά αυτά που λέτε για τα μέσα, κύριε συνάδελφε, μη θυμηθούμε το ρόλο που παίζανε και παίζουν τα συστημικά μέσα με τη βοήθειά σας. Μη θυμηθούμε το ότι δεν θέλετε ακόμα και τώρα και μπλοκάρετε τη σύσταση του ΕΣΟΥΡΟΥ για να μην εφαρμοστεί ο νόμος, δηλαδή να μην πει μία τάξη σε 25 χρόνια αυθαιρεσίας, ασυδοσίας και διαπλοκής. Με αυτό το έσχος που γίνεται με τις αδειοδοτήσεις των καναλιών. Και να μην πάμε και λίγο πιο πίσω για παραποιημένα στοιχεία και για δημοσιογράφους που δεν αξίζουν το όνομά τους. Όταν γνωστό κανάλι μία μέρα πριν το δημοψήφισμα το Σάββατο παρανόμως αναμετέδιδε πολιτικές εκπομπές. Όταν τρομοκρατούσαν τον κόσμο με ψευδή στοιχεία και στημένες εικόνες και δημιουργούσαν μια εικονική πραγματικότητα. Με τη δική σας συνέργεια και συνενοχή. Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας.